Σήμερα έχουμε μία τετράωρη στάση εργασίας. Έχει προκηρυχθεί από την ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία. Έχω καλέσει τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Είναι ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Αλλά θα τον πάω σε μία σειρά από θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Καλημέρα κύριε Θεοδωσάκη. Κύριε Δημιουργάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε από αυτή την τετραώρη στάση εργασίας. Ξεκινήσατε την Παρασκευή που ήταν εδώ και η κυρία Γκάκα και πάτε σήμερα με την τετράωρη στάση εργασίας. Πράγματι την Παρασκευή υπήρχε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας όσον αφορά την επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. Σήμερα είναι μια πανελλαδική στάση εργασίας, τετράωρη. Από τις 11 μέχρι τις 3 είναι σε πανελλαδικό επίπεδο και συνεχίζουμε την παρέμβασή μας σε τον αγώνα μας αν θέλετε. Σήμερα είναι και πιο συγκεκριμένο το ζήτημα, είναι για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αρκετοί συνάδελφοί μας μέχρι τέλος του μήνα λήγουν οι συμβάσεις τους, άρα αρχίζει και δημιουργείται έντονο πρόβλημα. Και αυτό που θα πούμε άλλη μια φορά σήμερα στην διοικήτρια της 7η είπε, είναι ότι ένα θα πρέπει να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις και αυτό που παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε είναι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν αρκετό καιρό και κάποια αρκετά χρόνια μέσα στο σύστημα υγείας να διατευκριθεί επιτέλους το ζήτημα, να γίνουν αορίστου χρόνου γιατί είναι άνθρωποι πλέον και με εμπειρία και άνθρωποι που τους χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναφέρεστε σε επικουρικούς και συμβασιούχους ή μόνο συμβασιούχοι? Το επικουρικό προσωπικό, το ένα μέρος, έχει πάρει μια παράταση μέχρι τέλος του έτους. Μιλάμε για τους ΣΟΧ που είναι κυρίως στην καθαριότητα και δηλαδή, στην τι σημαίνει ΣΟΧ? Είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάτε στους συμβασιούχους, εκεί είναι το θέμα, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν τέλος του μήνα. Έχει να κάνει μόνο με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία μέσα στον τομέα της καθαριότητας? Καθαριότητα σύντηση και έχουμε και νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό στήριξης που τους είχαν πάρει με τρίμηνη σύμβαση. Ανανεώθηκε, ήταν οι περιβόητες συν τρεις μήνες ανανέωση σύμβαση, η οποία λύγει και αυτή 31 του μηνός και δεν έχουμε καμία ακόμα ενημέρωση αν ανανεωθούν ή όχι. Το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο εργαζομένων, το οποίο εάν φύγει... Ποιος είναι δηλαδή αυτός ο αριθμός των εργαζόμενων που λήγουν οι συμβάσεις τους? Η σύμβαση, αν μιλήσουμε για την καθαριότητα και τη σύντηση, είναι πάνω από 200 άτομα. Πού? Στα νοσοκομεία της Κρήτης ή πανελλαδικά? Για το πανεπιστημιακό μιλάμε. Μόνο για το ΠΑΓΝΗ 200 άτομα? Βέβαια, είναι όλη η καθαριότητα και όλη η σύντηση. Ναι. Ελάχιστο προσωπικό από αυτό είναι επικουρικό, οι πιο πολλοί είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ναι. Και υπάρχει και ένας αριθμός εργαζομένων, το οποίο ήταν συν τρεις μήνες, ή το περιβόητο λόγο COVID προσωπικό, το οποίο και αυτό λύγει. Αλλά βλέπουμε ότι αν φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι... Λοιπόν είναι 200 συμπόσοι, 200 συμπόσοι. Είναι και γύρω στα 25-30 άτομα και οι τρίμενες συμβάσεις, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο αριθμός. Και βέβαια αυτό που λέμε και πρέπει να το λάβει και σοβαρά η πολιτεία και το Υπουργείο υπόψη, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ως εργαζόμενοι, και εκτιμώ ότι σε αυτό θα συμβάλλει και η υπόλοιπη κοινωνία, είναι να δεχτούμε πάλι εργολάβους μέσα στα δημόσια συστήματα υγείας. Μάλιστα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα δηλαδή θέλουμε να πούμε, γιατί το ένα, έρχεται να δέσει με το άλλο. Βγήκατε, μισό λεπτό, θα περίμενε κάποιος ότι, ξέρετε, μετά την επίσκεψη και της αναπληρώτριας υπουργού της κυρίας Γκάγκα την Παρασκευή, ότι κάτι θα είχε γίνει που θα ήταν σήμερα καλύτερο μέσα στο χώρο της υγείας από αυτά τα δύσκολα τα οποία ήδη μας λέτε, κύριε Θεοδωσάκη. Κύριε Διαράκη, το έχουμε πει πολλές φορές και από τη δική σας κομπή και από το ρεπορτάζ σας, ότι είναι θέμα πολιτικής. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση, το κάθε Υπουργείο, τι θέλει να εφαρμόσει στο χώρο του.
το Υπουργείο Υγείας έχει επιλέξει και αυτό που προτείνει είναι την πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Άρα για εσάς, άρα για εσάς λοιπόν η επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού δεν έφερε κάτι που να είναι θετικό μέσα στο χώρο της υγείας και για τις ειδικές σας τις εργασιακές σχέσεις αλλά και για εμάς τους ασθενείς. Η κυρία Κάκα έκανε μια επίσκεψη βόλτα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Δεν ήρθε για να επιλύσει κάτι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ενημερωτική δηλαδή. Να μάθει τι γίνεται. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Ξέρετε, αυτά είναι κυρίως στη σφαίρα της επικοινωνιακής πολιτικής που λέμε. Κύριε Θεοδωσάκη, επισκέπτε τα νοσοκομεία. Την ώρα που εσείς... τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Την ώρα που εσείς λέτε αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή με τους ανθρώπους οι οποίοι τέλος του μήνα, δηλαδή τέλος του Μάρτιο, θα ληξουν οι συμβάσεις, δεν είναι κάτι που το λέτε το Μάρτιο, το φωνάζετε από πέρυσι, σε κάθε μήνα, σε κάθε μέρα, μιλώντας με εσάς, μιλώντας με τον κύριο Πακούδα, μιλώντας με τον κύριο Βρύσαλη. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που το ακούμε. Απλά φτάνει ο χρόνος στο πλήρωμά του για να είμαστε μέσα στο Μάρτιο. Έχουν απομείνει 8 μέρες, 21 έχει ο μήνας. Πόσες, τέλος πάντων, ανάλογα ακριβώς, με το... Ακριβώς, όπως το λέτε. Λέω το εξής, ότι έχετε μια ανέλπιστη βοήθεια. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Θεολόγων. Εμένα μου έκανε εντύπωση διαβαζοντάς την. Λέει, οι θεολόγοι, έχει τον τίτλο, οι θεολόγοι της χώρας ζητούν την άμεση αποκατάσταση των υγειονομικών του ΕΣΥ. Αναρωτήθηκα, μπας τους αφορήσει ο πλεύρης, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, είναι πλέον καιρός να προσπεράσουμε τους πολέμους και τους διαχωρισμούς που διέρεσαν την ελληνική κοινωνία. Αναφέρεται στους 8.000 υγειονομικούς πανελλαδικά, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας εδώ και 8 μήνες και η απόλυτη ένδυα από τη μία και από την άλλη τα προβλήματα στο σύστημα υγείας. Καθώς διαπιστώνουμε συνεχίζουν ότι αυτή η υπέρβαση αποτελεί μια πραγματικότητα στους περισσότερους λαούς της Ευρώπης και γενικά της Ιφιλίου. Το σύνθημα για την έναρξη μιας νέας ειρηνικής περίοδου χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις είναι καλό και ωφέλιμο να το δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Απευθύνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Θεολόγων στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ξεκινώντας με την αποκατάσταση των υγειονομικών. Οι υγειονομικοί ως κοινωνικοί εργάτες και προστάτες της υγείας μας είναι γνωστοί σε χιλιάδες πολίτες για την υγειονομική φροντίδα ή αποθεραπεία που έλαβαν, οπότε υπήρξε ανάγκη να εισαχθούν σε μονάδες του ΕΣΥ. Είναι υγιείς, δεν είναι άρρωστοι, είναι πολίτες με δικαιώματα όπως όλοι οι Έλληνες και είναι κρίμα να αντιμετωπίζονται με κριτήρια παλιάς εποχής ως να είναι επικίνδυνοι για την κοινή υγεία όπως ήταν η λεπρή της Σπιναλόγκας. Για όλα τα παραπάνω είμαστε βέβαιοι ότι η ελληνική κοινωνία θα υποδεχθεί με μεγάλη ψυχική ικανοποίηση την άμεση απόφασή σας να τους επαναφέρετε στις θέσεις τους. Είναι η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων η οποία σε κάποιο άλλο σημείο της αναφοράς της αυτής και της παρέμβασής της αυτής προς τον Πρωθυπουργό αναφέρεται και στον κύριο Πλεύρη λέγοντας ότι ξέρετε δεν μπορεί και κάποιος να καταλάβει για ποιο λόγο εκφράζεται έτσι ο κύριος Πλεύρης λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες σκληρές και ανερμήνευτες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Υγείας στις οποίες αφενός διακρίνει κανείς στοιχεία εκδίκησης αδικίας διακρίσεων και έλλειψης κοινωνικού ενδιαφέροντος έναντι των υγειονομικών του ΕΣΥ και αφετέρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις και τα σχέδια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλήθεια, τι λέτε? Θα συμφωνήσουμε πλήρως με το κείμενο το οποίο έχει βγάλει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Είναι ακριβώς όπως το γράφουν και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί πλέον στον 21ο αιώνα να υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί όταν πλέον και μέσα από την πανδημία και μέσα από την έρευνα και από την εμπειρία έχει δείξει πλέον ότι ναι μεν το εμβόλιο προστατεύει, αυτό είναι σίγουρο, οι υγειονομικοί έχουν την υποχρέωση να το κάνουν, αλλά από την άλλη είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι και το εμβόλιο να κάνεις και νοσείς και μεταδίδεις την νόσο. Άρα λοιπόν είναι άτοπο πλέον να έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους στο σύστημα υγείας να λείπουν αυτή τη στιγμή με τόσες ανάγκες, με τεράστιες οι οποίες υπάρχουν στο σύστημα και αυτό που λέμε και ζητάμε τόσους μήνες είναι να επιστρέψουν στην δουλειά τους, στην εργασία τους και να έχουν τα δύο rapid test, εμείς λέμε όχι έτσι απλά, αλλά να έχουν και τα δύο rapid test
κάθε εβδομάδα, ώστε και τους εαυτούς τους να προστατεύσουν, αλλά και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Δεν περισσεύει κανένας, θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω εδώ και τώρα. Μάλιστα. Εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα, βέβαια μέσα στο χώρο των νοσοκομείων φαίνεται ότι γράφονται και άλλα ευτράπελα. Μάλιστα κάνατε σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε από τη συχνότητα του 984 την Παρασκευή και από έναν ιδιώτη γιατρό. Αναδείχθηκε το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνταγογράφηση όλων εκείνων οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν μπορούν να γράψουν συνταγές και εξετάσεις στους ιδιώτες. Μας έδωσε την πληροφορία και την είδηση αυτή, μας την επιβεβαίωσε να πω καλύτερα, ο κύριος Νίκος Λαθουράκης, ο οποίος είναι γενικός παθολόγος και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, λέγοντας ότι ξέρετε, ασφαλισμένοι επιστημονικών ταμείων του ΟΕΓΑ, του ΤΕΒΕ κλπ. Από τις 16 του μήνα πρέπει να πηγαίνουν στα νοσοκομεία για συνταγογράφηση και για εξετάσεις. Και αναρωτήθηκε και εκείνος από τη δική του την πλευρά, τι στην ευχή θα γίνει μέσα στα νοσοκομεία, πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ επικοινώνησα μαζί σας και σας ρώτησα, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια άκρη, κύριε Θεοδωσάκη. Παίρνω εγώ που δεν αυτή την ώρα ήμουν είμαι ανασφάλιστος, είναι το ένα κομμάτι. Είμαι ασφαλισμένος, αλλά το σύστημα για χι λόγους δεν με δείχνει ως ασφαλισμένο. Γιατί είναι τα λάθη, είναι από την άλλη τα χρέη, αν θέλετε, προς ΚΕΑΟ κλπ. Που σε βγάζει ανασφαλιστό, εγώ τι θα πρέπει να κάνω εάν πρέπει από σήμερα να γράψω φάρμακα και δεν μου τα γράφει ο γιατρός ο οποίος πήγαινα? Πρέπει να πάρω κάπου στο πανεπιστημιακό, αφού μιλάμε για το πανεπιστημιακό, και να κλείσω ραντεβού? Πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή? Και μου είπατε ότι δεν ξέρατε την Παρασκευή. Σήμερα ξέρετε? Μέχρι τώρα που συζητάμε δεν έχει έρθει καμία διευκρίνηση στο τι θα γίνει σε κανένα νοσοκομείο, δεν γνωρίζουμε ακόμα, και είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό που θέτεται η κυρία Δουλγεράκη αυτή τη στιγμή, γιατί από τη στιγμή που οι γιατροί που έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ δεν μπορούν να γράφουν φάρμακα σε ανασφάλιστους, αυτό σημαίνει ότι ο συμπολίτης μας θα μείνει χωρίς φάρμακα. Ή θα πρέπει να πάει σε ένα ιδιώτη γιατρό να πληρώσει, αλλά και εκεί είναι ανασφάλιστος. Θα μείνει χωρίς φάρμακα. Μα δεν μπορεί να το γράψει πλέον. Μόνο δημόσια δομή υγείας. Αυτό λέει. Είναι γιατί ακόμα και να έχει δυνατότητα κάποιος να τα πληρώσει τα φάρμακα, δεν μπορεί να τα πάρει από το φαρμακείο, δεν υπάρχει συνταγογράφηση. Άρα δηλαδή θα μείνει χωρίς φάρμακα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Και τόσο δύσκολο. Την Παρασκευή μου λέγατε ότι το μόνο το οποίο γνωρίζετε είναι ότι ήρθε ή ήρθε προς το νοσοκομείο μία γνωστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ιατρικό Σύλλογο ότι από 16 του μηνός σταματάει η συνταγογράφηση του ανασφάλιστος από τους επιμένους του. Και τι θα κάνω? Θα πρέπει να πάω να στηθώ και να κάνω ουρά έξω από τα ΤΕΠ για να με εξετάσει κάποιος γιατρός? Γιατί φαντάζομαι ότι χωρίς να με εξετάσει δεν θα μου δώσει τα χάπια μου. Και αν μου γράψει άλλα χάπια από την ιατρική συνταγή την οποία παρακολουθώ. Κυρία Δουλγεράκη, φαντάζεστε όμως. Καταρχήν το ΤΕΠ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Τα ΤΕΠ είναι για τα επίγοντα περιστατικά. Μα γι' αυτό ρωτάω. Πού να πάω λοιπόν? Από την άλλη, φαντάζεστε στο νοσοκομείο με τόση μεγάλη προσέλευση για άλλες υπηρεσίες. Προσθεθούν και συμπολίτες μας που θέλουν μια συνταγογράφηση. Και πού θα βρουν τον γιατρό για τα αντίστοιχα φάρμακα τα οποία πρέπει να γραφτεί? Πού θα αποταθούν? Τι ώρες θα αποταθούν? Ποιοι γιατροί, οι οποίοι σχεδόν είναι πλήρως φορτωμένοι στο πρόγραμμά τους μέσα στο νοσοκομείο, ποιος μπορεί και πόσες ώρες μπορεί να κάθεται να γράφει φάρμακα? Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Η υγεία, και βέβαια πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι και το φάρμακο, είναι και η πρωτοβάθμια. Και γι' αυτό είπαμε και στην κυρία Γκάκα που είπε ότι φτιάχνουν το νομοσχέδιο το καινούριο για την πρωτοβάθμια. Πρωτοβάθμια φροντίδα δεν υπάρχει, δυστυχώς. Και αυτό που πρέπει να φροντίσουν είναι, εάν θέλουν να προσυφορήσουν τα νοσοκομεία, όχι να βάλουν κόφτη στα νοσοκομεία όπως επιχειρούν τώρα, την πρόσβαση προς τα νοσοκομεία, αλλά πραγματικά πρωτοβάθμια που να στηρίζει το συμπολίτε μας στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας. Αυτό θα ζητάμε και αυτό πρέπει να γίνει. Ωραία. Εγώ μένω στο εξής και σας θέρμο παρακαλώ, κύριε Θεοδωσάκη, γιατί πρέπει να δοθεί άμεση απάντηση στον καθένα από εμάς που πρέπει να πάει να γράψει τα φάρμακά του και είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Μάθετε, δείτε. Δεν ξέρω αν θα βγει ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πιέστε τη διοίκηση. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να απευθυνθεί.
Τι δηλαδή, λέτε, μα πώς, ποιον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, τι που προχωράνε. Να κλείσουν πάνω χάρη σε μένα που είμαι γιατρός παθολόγος, να μου πληρώσουν την επίσκεψη, να τους γράψω τα φάρμακα και να πάνε να τα πληρώσουν να τα πάρουν. Αυτό σημαίνει. Εδώ μου το μπερδεύετε παραπάνω. Πληρώνω και μου το γράφει και πληρώνω και το φάρμακο αυτό, μου λέτε. Βέβαια, αφού δεν έχω ασφάλεια, θα πληρώσω να το πάρω. Έχετε... Πώς έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως, μάθετε, δείτε, γιατί είσαστε και πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, δείτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, έτσι ώστε να ξέρει ο κάθε ένας που μας ακούει αυτή την ώρα, το πρόβλημα είναι γνωστό ή τέλος πάντων θεωρητικά είναι γνωστό. Γιατί στην πράξη από σήμερα θα δούμε τα ευτράπελα, ως φαίνεται. Σήμερα που θα θέλει κάποιος να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο, θα το δει στην πράξη ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Δείτε και επικοινωνήστε μαζί μας να μας πείτε τι στην ευχή θα κάνει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, κύριε Θεοδωσάκη. Εμείς γιατί πραγματικά θέλουμε ο συμπολίτης μας να έχει πλήρη υπηρεσίες υγείας. Περιμένουμε ενημέρωση από εσάς. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.